ό,τι θέλει. Να καλέσω την κυρία Θεοπίστη Πέρκα από το ΣΥΡΙΖΑ για 8 λεπτά. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ μετά και την παρουσία του Πρωθυπουργού το πρωί, μάλλον θα ξεκινήσω από το θέμα της περιοχής μου, γιατί πραγματικά προκλήθηκα. Και βεβαίως θα απαντήσω συγχρόνως και στα ερωτήματα που θέτει ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Υπουργός, ποια είναι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την απολιγνητοποίηση και γιατί μας κάνετε κριτική. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι φιλολόγησε περί του περιβάλλοντος, αυτή είναι η έκφραση, είπε την κάνουμε νωρίτερα και μεθοδικότερα. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Καταρχήν να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αυτός που υπέγραψε την πράσινη συμφωνία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Βεβαίως και είμαστε υπέρ της απολιγνητοποίησης, αλλά με ποιους όρους. Για δίκαιη και ομαλή μετάβαση, εξασφάλιση των εργαζομένων, τηλεθέρμανση των περιοχών. Και έχουμε κάνει και ολόκληρο σχεδιασμό. Και έχουμε κάνει και το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Και είναι 60 εκατομμύρια παρκαρισμένα, κύριε Υπουργέ. Ούτε ένα ευρώ στην Δυτική Μακεδονία, ούτε μία θέση στη Δυτική Μακεδονία. Στις εξαγγελίες είστε πάρα πολύ καλοί. Βεβαίως νωρίτερα το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, χωρίς καμία προετοιμασία, είναι Μάιος. Πού είναι το master plan και πού έγινε έστω μία κουβέντα με την τοπική κοινωνία, γιατί ξέρετε, σας το είπαμε και άλλη φορά. Χωρίς να αγκαλιαστεί αυτό το σχέδιο με την τοπική κοινωνία δεν έχει καμία τύχη. Δεν γίνεται. Αλλά ακούστε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αναφέρει ότι προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτές οι δράσεις για την δίκαιη μετάβαση, πρέπει να καθορίζουν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις, να παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για τις ανάγκες, μέτρα οικονομικής διαφοροποίησης, εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Τίποτα. Μηδέν. 10 μήνες μηδέν. Και μάλιστα έχουμε και τραγικά φαινόμενα και οφείλω να το πω. Είστε ενήμερος, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται αυτή τη στιγμή στον ΑΕΣ Μελίτης. Έχει σταματήσει εδώ και μήνες και παρόλο που είχαμε τη διαβεβαίωση ότι σε 2 μήνες θα άρχισε η λειτουργία του, αυτή τη στιγμή στην αυλή αυταναφλέγεται το λιγνίτης, άρα περιβαλλοντική καταστροφή, οικονομική καταστροφή γιατί πάει χαμένος και φοβερή επισφάλεια και απόγνωση στην κοινωνία. Υπάρχει απόγνωση στη Φλόριδα. Ο ΑΕΣ Αμιντέου λέει θα κλείσει 30 Απριλίου. Ελπίζω μην το λέτε σοβαρά. Έχουμε προχωρήσει 2 έργα μονάδες βιομάζας για να λειτουργήσει η τηλεθέρμανση και βεβαίως αυτά πρέπει να συνδυαστούν. Λοιπόν, είναι εύκολο να κάνεις εξαγγελίες, πολύ δύσκολο όμως να κάνεις σχεδιασμό σοβαρό, δίκαιο και να... Και πάμε τώρα λίγο και στην τηλεθέρμανση της Φλόρινας. Καινούριο αυτό. Όλη η Ευρώπη επενδύει σε τηλεθερμάσεις. 70-80% των επενδύσεων στη Δανία, ας πούμε, τηλεθερμάσεις. Η Μεγάλη Βρετανία απαγορεύει φυσικό αέριο για θέρμανση σε καινούρια κτίρια. Και εμείς εδώ σταματάμε το έργο που έχει επενδυθεί κεφάλαιο, το κόβουμε και θα πάμε να βάλουμε φυσικό αέριο, πότε αν, άρα θα ρίξουμε εκατομμύρια σε μία επένδυση που έχει ημερομηνία λήξης, γιατί το φυσικό αέριο θα λήξει. Θα λήξει το 2050 αν είμαστε με την πράσινη συμφωνία. Αντί να ρίξουμε λεφτά και να κάνουμε καινοτομία και να πάμε στην τεχνολογία του 21ου αιώνα. Αυτά είναι απαράδεκτα. Πολύ ωραία τα λέμε για το περιβάλλον, τίποτα όμως δεν τηρείται. Και επίσης αυτό το ειδικό τέλος λιγνίτη που ήταν στο μεταβλητό κόσμο, δεν καταλαβαίνω γιατί αλλάζει. Αυτή η περιοχή τουλάχιστον να μην έχει δυσκολία στον πόρο. Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα θα απαντηθεί και ένα πάρα πολύ σοβαρό ερώτημα. Το οποίο το έχουν θέσει πολύ κατά καιρούς. Γιατί αυτή η χώρα 40 χρόνια, ποτέ θα έλεγα εγώ, δεν κατάφερε να έχει εργαλεία. Να γίνονται και επενδύσεις, να έχει τιματολόγιο, να έχει δασικούς χάρτες, να έχει χωροταξική πολιτική, οριοθέτηση αγιαλών, αρχαιολογικών χώρων. Γιατί? Αυτή η έλλειψη λοιπόν δεν ήταν ατύχημα, δεν ήταν αυλεψία, δεν ήταν ανικανότητα, ήταν επιλογή. Γιατί άμα έχεις κανόνες δεν μπορείς να κάνεις χάρες. Ό,τι προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα νομοσχέδιο ξυλώνεται. Συμπυκνώνεται σε αυτό το νομοσχέδιο όλη αυτή η ιδεολειψία, που είναι ιδιωτελής του νεοφιλελευθερισμού. Τέλος πάντων, εγώ θα βγάλω μερικά συμπεράσματα γιατί βλέπω. Τέλος πάντων, έχουμε χρόνο. Συμπέρασμα πρώτον. Τι βγαίνει τώρα? Η προστασία του περιβάλλοντος είναι εμπόδιο για τις επενδύσεις. Επομένως, με αυτή τη θεώρηση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση δεν έχει ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος ως κοινού αγαθού, ούτε αποτελεί ένα απαραίτητο στάδιο για την υγεία, ανταγωνιστικότητα των επενδύσεων και την αειφορία. Επομένως, η διάρκεια ισχύω των ΑΕΠΟ αυξάνεται,
Παρόλο που η διεθνής εμπειρία και η ευρωπαϊκή εμπειρία μειώνει αυτούς τους χρόνους ή κάνει συνεχείς επανελέγχους. Δεν υπάρχει πιο δυναμική νομοθεσία από την περιβαλλοντική. Κάθε φορά που γίνεται ένα ατύχημα, η Ιαπωνία, πυρηνικό, αλλάζει. Αυτό δηλαδή, και να, αλλά εδώ αγνοούνται αυτές οι προκλήσεις της εποχής που είναι ακόμα και η πανδημία. Βεβαίως, η πανδημία είναι άμεσα συνδεδεμένη με το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα. Αντίθετα όμως για την έκδοση ΑΕΠΟ, συρρυκνώνεται ο χρόνος. Παραλείπονται οι γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, βοηθούνται λίγο και από τους ιδιώτες αξιολογητές και τι καταφέρνουμε, να έχουμε τελείως αναξιόπιστες ΑΕΠΟ. Καμία προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και καμία ασφάλεια δικαίου για τις ίδιες επενδύσεις, αφού θα είναι περισσότερο ευάλωτες και σε προσφυγές και σε παντός είδους καθυστερήσεις. Βεβαίως μπορεί να είναι ο στόχος, είναι ο στόχος μας η απλοποίηση των διαδικασιών και η συντόμευση του χρόνου. Αλλά με προϋπόθεση να προστατεύεται το περιβάλλον, το οποίο να σημειώσουμε, γιατί πολλά ακουστήκαν στην αίθουσα, ότι στη χώρα μας το επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλό. Και εξάλλου, όταν είναι σωστές οι μελέτες, δεν αργεί η περιβαλλοντική νομοθεσία. Η περιβαλλοντική νομοθεσία αργεί η έκδοση όταν υπάρχουν προβλήματα. Αυτό θα μου πείτε, θέλουμε να λύσουμε, να μην υπάρχουν προβλήματα όπως ας πούμε οι σκουριές. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε να μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, οπουδήποτε, το οτιδήποτε. Συμπέρασμα δεύτερο. Το κράτος είναι εμπόδιο για τις επενδύσεις. Εδώ είναι και ένα δόγμα του νεφιλελευθερισμού, έτσι που το κράτος πρέπει να εκχωρεί, να μην επιτελεί το παραδοσιακό του ρόλο, γιατί να μην στερεί από τις ιδιωτικές εταιρείες τη δυνατότητα να αυξήσουν τα κέρδη τους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η δημόσια διοίκηση, η οποία βεβαίως χρειάζεται ενίσχυση, οφείλει να επιτελεί το ρόλο της. Δηλαδή να ελέγχει οποιαδήποτε επενδυτική διαδικασία. Γιατί υπάρχει σοβαρή τεχνογνωσία στις δημόσιες υπηρεσίες, το οποίο είναι δημόσιο κεφάλαιο πρέπει να αξιοποιηθεί. Το μόνο που μένει στις δημόσιες υπηρεσίες και σε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί είναι η διεκπεραίωση και οι ευθύνες. Διότι σε αυτούς τους ιδιώτες αξιολογητές, πουθενά στο νομοσχέδιο για αυτούς δεν περιγράφονται ποινικές ή διοικητικές ευθύνες. Ούτε βεβαίως υπάρχει κάποια πρόνοια για να μην υπάρχουν φαινόμενα αλληλεξαρτήσεων μεταξύ επενδυτή και ελεγκτή. Αλίμονο. Συμπέρασμα τρίτο. Οι επιστήμονες και η επιστημονική γνώση και εμπειρία είναι εμπόδια για τις επενδύσεις. Δασολόγοι, γεωπόνοι, δασοπόνοι, όλοι οι δομοί των δασαρχείων. Το ΓΕΟΤΕ, επίσημο σύμβολο της πολιτείας, δεν έχει ιδέα για το νομοσχέδιο. Οι υπηρεσίες με τη θεσμική τους μνήμη δεν εισηγούνται. Οι φορείς διαχείρισης που είναι στελεχωμένοι με ειδικούς επιστήμονες καταργούνται. Όμως άνθρωποι που δεν έχουν επιστημονικό υπόβαθρο θα αποφασίζουν αν μια έκθεση είναι δάσος ή όχι. Ζήτω η αριστεία. Μας είπε χθες ο κύριος Υπουργός ότι είχαμε τη δημοκρατία των μελετητών, να τις καταργήσουμε τις μελέτες. Αυτό όμως που είναι πιο θλιβερό και δεν έχει γίνει πρώτη φορά σε αυτή την αίθουσα, είναι ότι υπάρχουν επιστήμονες υπουργοί, οι οποίοι χρησιμοποιούν την επιστημονική γνώση και γλώσσα για να νομοθετήσουν αντιεπιστημονικά. Κύριε Οικονόμου μου, ειλικρινά θα σας ρωτήσω. Εσείς δηλαδή διδάσκετε στους φοιτητές σας και τους λέτε ότι μπορούμε να ανατρέπουμε τον σχεδιασμό, ότι μπορεί ο υποκείμενος να ανατρέπει τον υπερκείμενο, ότι οι προστατευόμενες περιοχές μπορεί να αντιμετωπίζονται με εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού, όπως είναι στον αστικό χώρο. Τελικά ή πρέπει να ξανασπουδάσουμε, αλλά δεν θέλω να σας βάζω και ιδέες για την έδατα βάουτσερ. Καλύτερα να αποδομήσουμε την έννοια ότι οποιαδήποτε χωρική ανάπτυξη μπορεί να γίνει με κανόνες. Συμπέρασμα τέταρτο. Η αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση είναι εμπόδιο στις επενδύσεις. Οι φορείς διαχείρισης που έχουν το στοιχείο της τοπικότητας και μπλέκονται και οι δήμοι, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι τοπικοί φορείς καταργούνται και όλη η αρμοδιότητα πάει στον ΙΦΠΚΑ. Ο οποίος μάλιστα ορίζεται σαφώς, λέει στο νομοσχέδιο, ότι θα λειτουργεί με ιδιωτο-οικονομικά κριτήρια. Να τα Golden Boys, γιατί είχαμε ανησυχήσει. Και οι δήμοι βέβαια χάνουν και αρμοδιότητες και πόρους. Ολοκληρώστε, γιατί στην αρχή δεν είχα βάλει το ρολόι για δύο λεπτά. Όσα λεπτά μίλησε ο κ. Βλάχος, ο κ. Ιωαννίδης, ακριβώς. Ορίστε. Όχι, δεν θα κανονίσετε εσείς. Έκανα δύο λεπτά να βάλω το χρόνο των 8. Κλείστε σας παρακαλώ, γιατί ξέρω τι κάνω. Λοιπόν, θα συνεχίσω, γιατί είναι πολύ σοβαρό το νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, και είμαστε και λίγοι. Ας πούμε μια κουβέντα παραπάνω. Ναι, όχι. Όλα σχεδιάζονται. Σας είπα, υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Πρόβλημα αιθουσών. Πρόβλημα των ημερών. Πρέπει να το σεβαστούμε όλοι. Όλοι με πρώτον εμένα. Όλοι. Και αυτό κάνω. Κλείστε σας παρακαλώ. Αφήστε να τελειώσω. Όλα θα σχεδιάζονται και θα ελέγχονται από την Ανθίνα.
Αλλά και η Αθήνα την γλίτωσε παραλίγο. Είδατε, χθες αποσύρθηκε. Δηλαδή, θα είχαμε αλλαγή χρήσεων γης στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς να ξέρει ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο και πέρα από το ρυθμιστικό. Είναι σε αυτό το πλαίσιο, καταργήσουμε τις μελέτες. Βεβαίως, το συμπέρασμα το πέμπτο δεν μπορεί να είναι παρά η παρουσία του κράτους σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας είναι εμπόδιο στις επενδύσεις. Έτσι πάει και ο ΑΔΜΙΕ, με πρίκα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, και με αυτή την αποεπένδυση του κράτους θα χάσει το κράτος τον έλεγχο της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, τη διασύνδεση των νησιών κτλ. Το τελευταίο συμπέρασμα όμως, τελικά το πολύ μεγάλο εμπόδιο για τις επενδύσεις είναι η δημοκρατία. Είναι το Σύνταγμα, είναι οι αποφάσεις του ΣΤΕ, οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι φορείς διαχείρισης, η ΚΕΔΕ, η Δήμη, ο Συνήγορος του Πολίτη, η ΕΣΕΒΕ. Γενικότερη κοινωνία των πολιτών που εκφράζεται. Γιατί από το πρωί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, σοβαρά. Με ποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις μίλησε ο κ. Μητσοτάκης και δεν το ξέρουμε και δεν έχουμε δει ένα κείμενο. Μόνο το ΣΕΒ είδαμε να στηρίζει το νομοσχέδιο. Για πέρκα, κλείστε, έχετε μιλήσει 12 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, το νομοσχέδιο αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να το νομιμοποιήσουμε. Ωραία. Γιατί θα το γράψει και η ιστορία, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ. Στην εποχή τη μεγάλη κλιματικής αλλαγής, τέτοια ανευθυνότητα προκειμένου να γίνουν ποιος ξέρει και τι είδους επενδύσεις. Υπενθυμίζω θερμά. Και κάνω...